Μαρασλής Ευάγγελος, Βαρσαμακίδης Δημήτριος, Μουτουσίδης Γεώργιος, Ζάχαρη Ζηνοβία, Σταματίου Δημήτριος, Κουκουσκίδου Μαρία, Καλφόπουλος Γεώργιος, παρόν, Βαμβακάς Ευάγγελος, Μανάβη Μαρία, Τινούδης Ευάγγελος, Ελμαζούδης Λογαρινός, Ζαχαρίας Κωνσταντίνος, Μαντίδης Ιωάννης, Ζηλιασκόπουλος Χρήστος, Κουμπρίδης Χρήστος, Παπανδρέου Αθανάσιος, Κυριάννης Αθανάσιος, Αγγελακούδης Ηλίας, Χατζής Φώτιος, Σιανκούρης Παναγιώτης, Ασμανίδης Κωνσταντίνος και Ζαλουφλής Κωνσταντίνος. Να περάσουμε στην ειδική συνεδρίαση, τον απολογισμό πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Β' Εξαμήνου του έτους 2022. Κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ κύριε Προεδρεύοντα. Συναδέλφους και συνάδελφοι, έχουμε όπως τα τελευταία 3 χρόνια σε κάθε λήξη εξαμήνου έχουμε την έκθεση των πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής, έτσι και σήμερα μετά τη λήξη του πρώτου, του δευτέρου εξαμήνου του 2022 ερχόμαστε για να ενημερώσουμε το Σώμα για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Να δώσω όπως πάντα κάποια στατιστικά στοιχεία. Η Επιτροπή από ό,τι γνωρίζετε συνεδριάζει κάθε εβδομάδα. Έγιναν 26 συνεδριάσεις. Πάρθηκαν 204 αποφάσεις. Οι 63 κατά πλειοψηφία. Οι υπόλοιπες ομόφωνα. Το 63% είναι ομοφωνία στις αποφάσεις. Κάθε απόφαση στον πίνακα που έχετε, πέρα από τον τίτλο του θέματος, έχει την ημερομηνία της συνεδρίασης, τον αριθμό ΑΒΑ, στον οποίο μπορεί κάποιος να βρει τόσο το θέμα όσο και όλα τα συνημμένα και το αποφασιστικό στην κάθε συνεδρίαση και στην κάθε απόφαση, όπως και τις ψήφους και ποιοι μειοψήφισαν. Μέσα στις αρμοδιότητες που ήταν μέχρι τότε στην Οικονομική Επιτροπή, εξετάσαμε όλα τα θέματα που απασχολούσαν τον Δήμο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν θέλετε να διαβάσουμε αναλυτικά 200 αποφάσεις ή να το ξεπεράσουμε αυτό. Για οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο θέμα μπορώ να απαντήσω, είμαι στη διάθεσή σας, και περισσότερες λεπτομέρειες για την κάθε απόφαση βάσει του ΑΔΑ μπορεί καθένας να ανατρέξει και να δει και το σκεπτικό, αλλά και ποιοι ψήφισαν και ποιοι δεν ψήφισαν και τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή. Κύριε Γούσχηδο. Σε σχέση με αυτή τη διαδικασία, να πούμε μόνο ότι εμείς δεν εγκρίνουμε τις επιλογές της κυβέρνησης και τον τρόπο που διαχειρίζεται το θέμα με τις επιτροπές. Το γεγονός δηλαδή ότι σοβαρά θέματα είχαν μεταβιβαστεί στην αρμοδιότητα των οικονομικών. Είναι θετικό το γεγονός ότι πλέον επέστρεψαν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό κρατάμε από τη ρύθμιση της κυβέρνησης. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει εδώ ψηφοφορία, οπότε μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία. Ευχαριστούμε την κυρία Γκουσκίδου. Κύριε Σιαγκούρη. Να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Ευχαριστούμε. Εκ των Δημοτικών Συμβούλων, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα και από μένα. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Έχει το λόγο. Σε μένα δεν έδωσε το λόγο ο Πρόεδρε. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Καλησπέρα λοιπόν από μένα. Εγώ έχω, όπως ξέρετε, έχω πει επανειλημμένως ότι οι εισηγήσεις των επιτροπών και της οικονομικής και της ποιότητας ζωής θα πρέπει να απευθύνονται και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Όπως το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνεται και για τις επιχειρήσεις και για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Τα νομικά πρόσωπα, οι επιτροπές, όλα αυτά εκπορεύονται από τον Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι και το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του Δήμου. Συνεπώς, θα πρέπει λοιπόν όλες οι αποφάσεις, όλες οι εισηγήσεις και οι προσκλήσεις για τα διοικητικά συμβούλια να προσκομίζονται και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους για να έχουν γνώση τι θέματα συζητούνται, τι θέματα, τι αποφασίζεται, και για να έχουμε μία άποψη όταν έρχεται μετά η ώρα για να κάνουμε, να ψηφίσουμε ισολογισμό, απολογισμό ή πρόγραμμα δράσης.
Το ίδιο πράγμα λοιπόν και για τις οικονομικές επιτροπές. Εγώ που δεν συμμετέχω στις οικονομικές επιτροπές, δεν έχω εικόνα γιατί ακριβώς ψηφίζεται. Στον ΑΔΑ αναφέρεται μόνο η απόφαση, όταν έχει εκδοθεί. Δεν υπάρχουν τα συνοδευτικά έγγραφα. Οπότε δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Με το να στέλνονται όλες οι εισηγήσεις σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους για να έχουν καθαρή εικόνα. Έτσι μόνο διασφαλίζεται η διαφάνεια. Το έχω πει επανειλημμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχω πει τουλάχιστον τρεις φορές και όταν ήμουν στην παράταξη του κ. Μαυρίου το έχω ξαναπεί. Παρ' όλα αυτά δεν εισακούστηκα, γι' αυτό και σήμερα έχω καταθέσει αιτήσεις σε όλα τα νομικά πρόσωπα και στις οικονομικές επιτροπές για να γίνει, αν είναι δυνατόν, ακουστέα η πρότασή μου αυτή και έχω στείλει και τις αιτήσεις αυτές και σε κοινοποίηση στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να επιληθεί του θέματος και να έχουμε τη διαφάνεια την απαραίτητη που απαιτεί ο νόμος. Για να καταλάβουμε, ας πούμε, τι λέμε. Εγώ πήρα μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τώρα που δεν έχει πλειοψηφία. Ψηφίστηκε με πλειοψηφία, όχι με ομοφωνία. Ήταν έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021 της διαδημοτικής επιχείρησης αξιοποίησης και ανάδειξης του ποταμού Άρδα. Λοιπόν, είναι μια επιχείρηση του Δήμου αυτή. Εγώ δεν έχω καμία εικόνα πότε συνεδριάζει, ποια είναι τα θέματα που πρέπει για τα οποία πρέπει να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τι αποφάσεις παίρνει. Δεν ξέρουμε τίποτα. Έρχεται λοιπόν στην Οικονομική Επιτροπή, όπου πάλι εγώ δεν έχω εικόνα σαν Δημοτικός Σύμβουλος ποια είναι τα δεδομένα, και λέει σύμφωνα με μια απόφαση της Διαδημοτικής Επιχείρησης 3 του 22 κτλ. Εγκρίθηκε ο ισολογισμός. Τι περιλαμβάνει αυτό, δεν το ξέρω. Μπορεί να υπάρχουν μέσα στα έγγραφα που δόθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή. Εγώ πάντως σαν Δημοτικός Σύμβουλος δεν τα ξέρω. Έτσι, βλέπω μόνο ένα αποτέλεσμα, ότι ο ισολογισμός του 2021 έχει κύκλο εργασιών 124.000, έξοδα 131.000 και όχι κερδί, έχει ζημιές 11.500 το χρόνο. Τι θα πρέπει να καταλάβω εγώ από αυτό. Το μόνο που καταλαβαίνω βέβαια είναι ότι, και μάλλον δεν το καταλαβαίνω και πώς γίνεται, παρακαλώ, αλλά για να καταλάβετε τι εννοούμε διαφάνεια. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα προϊόν, την άμμο που μας τη δίνει δωρεάν ο ποταμός Άρδας. Εμείς την πουλάμε και την πουλάμε με ζημιά. Χωρίς να ξέρω πώς έχει γίνει όλο αυτό. Και καλούμαι εγώ να αποφασίσω για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε, μια και εκπροσωπείτε το Προεδρείο, να επιληφθείτε ώστε οι αιτήσεις που έχω καταθέσει να γίνουν παρεκτές και να συνεχιστεί από εδώ και πέρα, να ξεκινήσει μάλλον από εδώ και πέρα η αποστολή των εισηγήσεων και των θεμάτων σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Ωραία, ευχαριστώ. Το λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Καραγιάννης. Κύριε Καραγιάννη. Φυσικά μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο αφορά ειδική συνεδρίαση, άρα ο κύριος συνάδελφος είναι παντελώς εκτός θέματος, για να μην το πω διαφορετικά ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεύτερον, ο κύριος συνάδελφος... Παρακαλώ λίγο τις εκφράσεις, λίγο ήπιες. Κύριε Αντιπρόεδρε, ηρεμήστε. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε να κύριε Παπαδόπουλο. Δεν θα ακολουθήσει τον κύριο Καραγιάννη. Αφήστε να κάνω το έργο. Κύριε Παπαδόπουλο. Ωραία. Δεν δέχουμε διακοπές. Αν θεωρεί ότι πρέπει να λάβει τον λόγο, δεδομένου ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, γιατί είμαστε στον τόπο, στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον χρόνο που συζητάμε ποιο. Ένα ζήτημα ειδικής συνεδρίασης. Δεν υπάρχει δημοτικός έλεγχος. Αυτά θα τα πούμε στις 8 η ώρα και μετά. Δεύτερον, ο συγκεκριμένος συνάδελφος που είπε ότι ήταν και ανήκε, όπως ανήκε, στην ομάδα του Δημάρχου, ήταν μέλος της Δημοτικής Αρχής, ξεχνάει κάτι. Ότι ήταν μέλος και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας, εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ορεστιάδας. Εκεί πέρα, που θεωρεί ότι υπάρχει έλλειμμα επικοινωνίας ή έλλειμμα ενημέρωσης, είχε υπερψηφίσει το 100% των εισηγήσεων του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, του τότε αρχηγού του, σημερινού και αυριανού Δημάρχου, του Βασίλη του Μαυρίδη. Είναι Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν έφερε αντίρρηση και δεν καταψήφισε, για να γνωρίζουν επιτέλους οι δημότες της Ορεστιάδας, ούτε μισό θέμα, ούτε μισή εισήγηση, και συνεδριάζαμε κάθε εβδομάδα. Αφορά το σχόλιο μου τον αγαπημένο συνάδελφο, τον κύριο Αδαμάντιο Παπαδόπουλο. Υπερψήφισε το 100%
100% των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής. Και εγώ, κύριε Προεδρεύοντα, αγαπημένε μου φίλε Γιώργο, τον προσκαλώ δια ζώσης για πλήρη ενημέρωση, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε όλες τις συνεδριάσεις και της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Αναλαμβάνω ενώπιον όλων των συναδέλφων να τον ενημερώνω πότε συνεδριάζουμε, να είναι παρόν, αφού θέλει να μαθαίνει αν η αμοληψία έχει κέρδη ή ελλείμματα, και να λαμβάνει γνώση δια ζώσης. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος που επί 2,5 χρόνια είχε υπερψηφίσει, επαναλαμβάνω για τελευταία φορά, το 100% των εισηγήσεων του Δημάρχου Ορεστιάδας και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. Αυτός είναι ο κύριος Αδαμάντιος Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού, αυτή τη φορά πρέπει να μιλήσω. Λοιπόν, σαφέστατα ήμουνα για κάποιο διάστημα στην Οικονομική Επιτροπή. Επειδή είμαι εντός χρόνου και στον τόπο αυτόν, παρακαλώ, όπου ο τόπος αυτός, όπως έχω ξαναπεί, είναι ο ναός της Δημοκρατίας και δεν θα μου πει κανείς σε ποιον τόπο βρίσκομαι. Λοιπόν, εγώ ήμουνα όντως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής για 2 χρόνια και όσο ήμουνα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής είχα ξαναθέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι όλες αυτές οι εισηγήσεις και τα θέματα και οι προσκλήσεις πρέπει να απευθύνονται σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Λοιπόν, το έχω πει όσο ήμουνα στη Δημοτική Παράταξη του κύριου Μαυρίδη, το λέω και το έχω πει και 2 φορές όσο δεν ήμουνα στη Δημοτική Παράταξη. Αν αυτό θεωρείται διαφάνεια, παρακαλώ να το κρίνουν οι πολίτες μας. Ακουστήκατε. Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Προεδρεύοντα. 2-3 πράγματα, γιατί τα έγγραφα που στείλατε σήμερα πρωτοκολλήθηκαν. Εμένα μου κοινοποιήθηκε αυτό που είμαι πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Θα απαντηθεί γραπτός, όπως έχω δώσει εντολή να απαντηθούν όλα, όπως έχουμε υποχρέωση να απαντήσουμε. Ακούμε πρωτάκουστα πράγματα. Υπόνοιες για διαφανείς διαδικασίες, ενώ προβλέπονται από την νομοθεσία και τηρείται κατά γράμμα, θέλοντας να δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις που δεν τις δημιουργήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί όλα έβαιναν καλώς. Και ο νομοθέτης, θα πω ένα απλό παράδειγμα, εκεί που θέλει με άλλον τρόπο να γνωστοποιούνται τα θέματα οποιασδήποτε συνεδρίασης, το βάζει μέσα στην νομοθεσία. Τι λέει ο νομοθέτης στην Οικονομική Επιτροπή? Ακόμα και οι παρατάξεις που δεν εκπροσωπούνται παίρνουν οι επικεφαλής τους τα θέματα. Στην Οικονομική Επιτροπή δεν εκπροσωπείται η παράταξη του κυρίου Σιαγκούρη, του κυρίου Ζαλουφλή, και παίρνουν τα θέματα παρόλο που δεν είναι μέλη. Σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία δεν προβλέπει από πουθενά πέρα από τη δημόσια, όχι μόνο στους συμβούλους, γνωστοποίηση τόσο στην ιστοσελίδα του Δήμου όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που γίνεται αυτό ανελιπώς. Οποιοσδήποτε δημότης γνωρίζει ακριβώς τη θεματολογία των συνεδριάσεων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ποιο είναι το ανίκουστο, γιατί μόνο εδώ φαίνεται θα συμβαίνουν αυτά. Αν ήθελε ο νομοθέτης να παίρνουν όλοι τις εισηγήσεις, όλοι τα θέματα, όλοι τις αποφάσεις, όλα, δεν θα κάναμε διοικητικά συμβούλια. Είναι υποτιμητικό για τα διοικητικά συμβούλια που εμείς ορίζουμε. Θα έλεγε και οι 33 πηγαίνετε και στη ΔΙΑΟ, να είστε και οι 33 και στο ΚΠΑΔΟ. Εδώ πολύ σοφά προβλέπει ποιοι θα εκπροσωπούνται, με τις αναλογίες, τις πλειοψηφίες, τις μειοψηφίες. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί πώς γίνεται η σύσταση ενός διοικητικού συμβουλίου, είναι άλλο θέμα αυτό προς συζήτηση, αλλά είναι εντελώς υποτιμητικό να θεωρείται με αλφαγιώτα και να αφήνουμε υπονοούμενα για την μη σωστή λειτουργία ή την αδιαφάνεια των ανοιχτών συνεδριάσεων. Και κάτι άλλο, το πιο ξεκάθαρο. Ο νομοθέτης προβλέπει, πέραν από ειδικής αιτιολόγησης οποιασδήποτε επιτροπής ή οικονομικού συμβουλίου, να είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις για όλους. Ποτέ, όσο είμαστε εμείς στη Δημοτική Αρχή, δεν πήραμε αντίθετη απόφαση που να αποτρέψουμε ή να απαγορεύσουμε ή να ψηφίσουμε να μην είναι δημόσια μία συνεδρίαση. Επομένως, όχι μόνο ένας εκλεγμένος Δημοτικός Συμβούλος, αλλά οποιοσδήποτε δημότης μπορεί και να έρθει να συμμετέχει
και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις Οικονομικές Επιτροπές και Ποιότητα Ζωής και σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο. Και εξάλλου, για να μπούμε στην ουσία, γιατί καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να δημιουργήσετε, κύριε Παπαδόπουλε, εντυπώσεις μόνο, το πιο σωστό, αυτό που κάναμε κι εμείς όταν δεν ήμασταν Δημοτική Αρχή, το πιο τίμιο, αυτός που θέλει πραγματικά να ενδιαφερθεί και να βοηθήσει και να δώσει και τις προτάσεις που κάποιες μπορεί να είναι και σωστές, πηγαίνει, ενημερώνεται από τα υπηρεσιακά στελέχη για οποιοδήποτε θέμα, πηγαίνει στις συνεδριάσεις, πηγαίνει στα διοικητικά συμβούλια. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση σε οποιοδήποτε διοικητικό συμβούλιο κάποιος συνάδελφος της αντιπολίτευσης, οποιασδήποτε παράταξης, να θελήσει να ενημερωθεί είτε υπηρεσιακός είτε από τους αιρετούς που είναι στα προεδρία και να του το αρνήθηκε κάποιος. Αν υπάρχει έστω και ένας, παρακαλώ να με διαψεύσει. Όλοι και τα στελέχη μας και οι αιρετοί όσον αφορά τη δική μας δημοτική παράταξη είναι στη διάθεση οποιοδήποτε για ενημέρωση. Και τα στελέχη μας από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 και αυτά που συνεχίζουν να είναι στελέχη του Δήμου, αλλά και αυτοί που ήρθαν ως νέοι, σε κάθε νέο το ίδιο λέω, ότι θα είναι στη διάθεση οποιοδήποτε δημοτικού συμβούλου για ενημέρωση, χωρίς να χρειάζεται να με ενημερώσει, γιατί πράγμα ενημέρωση οποιοδήποτε δημοτικό συμβούλου. Και νομίζω υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ζητήθηκαν στοιχεία και τα στελέχη μας τα έδωσαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Γουσχίδου, έχει το λόγο. Τώρα μας αναγκάζετε έτσι να γινόμαστε θεατές των ενδοπαραταξιακών σας πικριών και οι δημότες το ίδιο. Από την άλλη όμως να πω περαιτέρω, κύριε Δήμαρχε, ότι θα μπορούσατε να ενημερώνετε ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, θα μπορούσε να παίρνει τα θέματα των οικονομικών επιτροπών και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των άλλων νομικών προσώπων για να ενημερώνετε. Από τη στιγμή που δεν είναι στην παράταξή σας και δεν υπάρχει άλλος επικεφαλής για να τα λαμβάνει, όπως είπατε, και οι νόμοι δεν τα προβλέπουν όλα. Ο συγκεκριμένος νόμος ξέρουμε ότι έχει και πάρα πολλά κενά. Δεν θα ήταν πρόβλημα ο γραμματέας να βάλει στον. Ναι, να βάλει στους παραλήπτες ακόμα μία ηλεκτρονική διεύθυνση ενός ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου. Στην ουσία τη δημοκρατία και την ενημέρωση θα υπηρετούσατε. Εγώ αυτή την άποψη έχω και ελπίζω να λυθεί το θέμα. Ευχαριστούμε. Κύριε Σιαγκούρη. Ναι, συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Γουσκίδου. Και το άλλο που θέλω να πω, εσύ αντιδημαρχάρα Καραγιάννη, τι ανακατεύεσαι την αμμουληψία που ζήτηξε κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να απαντήσει ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της... Τι να σου πω τώρα, για αυτά που είπε. Ας το αποφύγουμε. Α, δεν θέλει. Δεν ξέρω, επειδή... Ο αντιδήμαρχος μπήκε σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό λέω. Εντάξει. Επί προσωπικό, έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Καραγιάννης. Θεωρούσα πριν από ελάχιστο χρονικό διάστημα ότι το αντιδημαρχάρα ήταν και λίγο φιλοφρόνηση ή λίγο μια οικειότητα. Τώρα πάει λίγο σε ηρωνία, αλλά δεν πειράζει, ο Παναγιώτης είναι για μένα Έλαρα, δεν είναι ηρωνία. Παρακαλώ. Δεν τον έχω πει ούτε συνάδελφο, ούτε αδερφό, ούτε φίλο. Είναι για μένα ο δήμαρχος της Χιανκούρης. Εντάξει. Τώρα το αντιδημαρχάρα θα το ξαναδούμε και άλλη φορά. Αλλά εγώ ως αντιδήμαρχος Οριστιάδας και μέλος της Δημοτικής Αρχής, όχι μόνο έχω δικαίωμα και υποχρέωση και γουστάρω να μιλάω για την αμμοληψία που είναι πρόεδρος ο Περιστεράκης, ο φίλος μου. Με τον Περιστεράκη αγωνίζομαι και ο Περιστεράκης είναι στην παράταξη στην οποία ανήκω και εγώ. Και ναι, γουστάρω να μιλάω για την αμμοληψία. Ακουστήκατε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, ηρεμήστε. Θα μιλάμε για ό,τι θέλουμε. Λοιπόν. Κύριε Δημαρχέ, έχετε ένα. Όχι. Παρακαλώ λίγο ηρεμία. Λοιπόν, κηρύσω τη λύση. Τη ειδική συνεδρίαση. Διάλειμμα για 5 λεπτά.